Καλημέρα και κρατήστε σένα. Την ανάσα σας, γιατί έχουμε τηλεοπτική εξέλιξη για τον Γιώργο Λιάγκα που και μια αποκάλυψη που νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Για λέγε. Διότι, παιδιά μου, εδώ και την τελευταία εβδομάδα, μην πω και τον τελευταίο μήνα, ακούμε διάφορα σενάρια περί αξιοποίησης του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα. Μόνο εγώ στην εφημερίδα, τη νέα σελίδα που συνεργάζομαι, μπορώ να σας πω ότι έχω γράψει τρία διαφορετικά σενάρια. Ναι. Το ένα αφορούσε ότι επιστρέφει με ένα talent show, το οποίο θα επανέλθει στον Αντένα. Το άλλο αφορούσε για ένα μουσικό show. Το τρίτο αφορούσε για ένα reality το οποίο ετοιμάζει, υποτίθεται, ο Αντένα. Το θέμα είναι, παιδιά μου, ότι εγώ, επειδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας και πριν από ένα μήνα στο Ηρώδιο είπε στους δημοσιογράφους ότι τι με παίρνετε από τον Αντένα, αφού στον Αντένα δεν με αγαπάτε. Και ταυτόχρονα και όταν τον ρώτησαν και συγκεκριμένα δημοσιογράφοι για κάποιο reality, τι θα κάνει, εκείνος έδειξε τη δυσαρέσκειά του. Το έψαξε λίγο το θέμα και λέω, μα πώς αυτά τα δύο δεν μου συνάδουν. Από τη μία ο Αντένα να θέλει να κάνει σενάρια αξιοποίησης του Γιώργου Λιάγκα και από την άλλη ο ίδιος να γκρινιάζει. Κάποιο λάκκο έχει βέβαια και το έψαξα λοιπόν. Και για πες. Αυτό λοιπόν που μαθαίνω είναι ότι καμία επίσημη πρόταση δεν έχει γίνει στο Γιώργο Λιάγκα περί αξιοποίησης του από το Σεπτέμβρη και μετά. Τι εννοώ δηλαδή. Ότι ενώ σε όλους τους τηλεοπτικούς συντάκτες και όχι μόνο σε μένα, κυκλοφορούν αυτές οι φήμες και διαραίονται εντέχνως από τον Αντένα ότι έχει εκτονωθεί η κρίση που υπήρχε το καλοκαίρι με τον Γιώργο Λιάγκα και ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να τον αξιοποιήσουν στο νέο πρόγραμμα του σταθμού από τον Ιανουάριο και μετά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι από το Σεπτέμβρη ούτε τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει στον Γιώργο Λιάγκα που να του πούν θέλουμε να κάνουμε μία συνάντηση μαζί σου και να κουβεντιάσουμε την τάδε πρόταση, τη δίνα πρόταση ή την τρίτη πρόταση. Λοιπόν, αυτό Γιάννη. πριν πείσαι, Στέφανε, ναι. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Γιάννης συνάδει με τη συμπεριφορά του Λιάγκα και το γεγονός ότι δεν πήγε τότε στο πρόγραμμα παρουσίαση του ακριβώς. Ακριβώς. Αν είχε κάποιο είδους επαφή, θα πήγαινε. Όλα ξεκίνησαν νωρίτερα. Κοίτα να δεις. Εγώ, επειδή είχα ρεπορτάζ και όχι από το Λιάγκα, αλλά επειδή ξέρω ότι το Λιάγκα έχω σχέσεις και το ρεπορτάζ το είχα από το Σεπτέμβρη. Και αν έλεγα πράγματα, θα ήταν σαν να μην τα είχε πει ο ίδιος ο Γιώργος, παρότι το έχω συζητήσει μαζί του και μου είχε πει ότι ναι, ισχύει, αλλά ας μην το πω. Τώρα, αφού βγαίνεις και τα λες, θα τα πω. Για πες. Επιβεβαιώνεις το ρεπορτάζ μου καταρχήν. Με το που γυρνάει, φυσικά. Με το που γυρνάει από το Ιόνιο, κάνει ραντεβού με τον Μποφάντι. Ωραία. Το καλοκαίρι εννοείς. Τώρα, το Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη. Τώρα, με τον Αύγουστο, μπράβο, αρχές Σεπτέμβρη. Ένα ραντεβού σε πολύ κακό κλίμα, με ύβρισε κατέρωθεν. Αλήθεια. Και κλείνουν οι πόρτες του ραντεβού. Το γνωρίζει όλο ο Αντένα, όλα τα στελέχη. Δεν είναι ότι το ξέρω μόνο εγώ. Και κλείνει η πόρτα και ο Ποφάδης ουσιαστικά είναι σαν να λέει: δεν θέλω να σας ξαναδώ. Και ο Λιάγκας επίσης λέει στον Αντένα τότε το Σεπτέμβρη: αμυστή, χωρίς να πάρω ούτε ένα ευρώ, λύστε μου τώρα το συμβόλαιο. Τι θυμάστε όλοι. Ο Λιάγκας έλεγε: θα μου πληρώσει τη ρήτρα. Μισό λεπτό τώρα, ναι. Γιατί. Επειδή αυτό δεν το έχει πει ούτε σε εμάς, ναι, ούτε σε σύσκεψη δεν μας το έχει πει αυτό. Και αλήθεια θέλω να το πω αυτό το πράγμα, ότι ακούγεται πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Γι' αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γίνεται αυτό το ραντεβού είναι σε πολύ κακό σοβαρό. Κλίμα. Είναι μεταξύ δύο, άλλο τη μεταδιέρευση στον Αντένα, μεταξύ Ποφάντι Λιάγκα. Ο Ποφάντι ουσιαστικά δηλώνει στο Λιάγκα ότι δεν σε θέλω, ξεκάθαρα. Και ο Λιάγκας λέει, ωραία, αυτή τη φορά θέλω να μου λύσει το συμβόλαιο. Χωρίς τη ρήτρα, δεν θέλω ούτε ευρώ, αποδεσμεύστε με. Εκεί λοιπόν, διοικητικά στελέχη του Αντένα αποφασίζουν να παρακάψουν το δε θέλω του Ποφάντι και να πούν όχι, θα κρατήσουμε το Λιάγκα για να μην τον βρούμε απέναντι την αρχή της σεζόν και μάλιστα γι' αυτό εντέχνως τον ανακοινώνουν στο πρόγραμμα του Αντένα και εδώ φτάνει το πρόγραμμα του Αντένα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν πήγε ο Λιάγκας λοιπόν στο πρόγραμμα του Αντένα, παιδιά. Πρόσεξε γι' αυτό δεν πήγε στο πρόγραμμα του πολύ Αντένα. Εγώ θέλω να ρωτήσω μισό κάτι. Μισό λεπτό, Γιάννη. Για ποιο λόγο δεν τον. Όταν λέμε για τον Τζόρτζι Ποφάντι, μιλάμε για τον διευθυντή του προγράμματος. Σωστά, έτσι, το διευθυντή του προγράμματος. Για ποιο λόγο είπε στον Γιώργο Λιάγκα ότι δεν τον θέλει. Δεν τον θέλει, δεν του αρέσει ο Λιάγκας, δεν τον θέλει στο πρόγραμμά του. Ξεκάθαρα. Δεν σε θέλω στο πρόγραμμά μου. Δεν μου κάνεις, ρε παιδί μου. Προσέξτε. Του διευθυντή του Αντένα δεν σημαίνει ότι εκπροσωπούσε και την διοίκηση. Όμως, εκεί έρχεται ο Λιάγκας και λέει: αποδεσμεύστε με χωρίς ευρώ. Και εδώ λοιπόν έρχεται μία προσπάθεια από τον Αντένα, αυτό που είπες μόλις τώρα στο ρεπορτάζ και από εκεί το ξεκίνησα, να διαραίουν στους τηλεοπτικούς συντάκτες ότι εμείς του κάνουμε προτάσεις και είναι το κακό παιδί γιατί βγαίνει και λέει τη γνώμη του, σε αντίθεση για παράδειγμα με τον Γρηγόρη, ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα τον Νοέμβρη το Late Night. Ισχύει αυτό που λες και μπορώ να πω ότι μάλιστα ο Γρηγόρης του έγιναν όντως πρόταση και για να παρουσιάσει αυτό το reality που κάνει τώρα ο Σάββας ο Πούμπουρας. Ο ίδιος ο Γρηγόρης δεν ήθελε να πάει για τρεις μήνες στο εξωτερικό να λείπει από το παιδί του. Καλά. Και επίσης,
ο ίδιος ο Γρηγόρης, μπορώ να σου πω ότι η πρόταση που ήθελε να κάνει ήταν late night. Αυτό λοιπόν. Θέλω μόνο αυτό να κάνω. Αυτό είναι το θέμα, βρε Σιγιάννη, ότι ο συγκεκριμένος θα κάνει αυτό που ήθελε να κάνει. Και που ήθελε και ο Λιάγκας να κάνει. Ουσιαστικά να κλείσει τρύπες σε διάφορα project που σκέφτεται να κάνει το κανάλι. Και μια και εγώ το Λιάγκα τον πληρώνω, γιατί να μην μου κάνει το reality, το talent show. Το θέμα είναι ότι ούτε εκεί υπάρχει πρόταση όμως, έτσι, να το πούμε αυτό. Παιδιά, για να κλείσουμε ουσιαστικά. Αυτό είναι το θέμα. Ουσιαστικά τώρα δίνουν στον Γρηγόρη αυτό που ήθελε να κάνει και ο Λιάγκας. Ουσιαστικά. Να το πω απλά και λαϊκά για να το τη σπάσουν, τον αποδομούν και, αποδομούν και την τηλεοπτική του προσωπικότητα. Με αυτό, παιδιά, θα έχουμε εξελίξεις. Θα έχουμε εξελίξεις γιατί σας θυμίζω ότι είναι το 2-1 το συμβόλαιο του Λιάγκα. Ο Λιάγκας πλέον δεν έχει δεχτεί κανένα τηλεφώνημα εξ απόλυτο δίκαιο από τον Αντένα. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά κανένα, του συμβολέου του. Κανένα άρα τηλεφώνημα. Άρα έχει άλλο ένα στον Αντένα. Συνένα, το οποίο συνένα, περιμένετε εδώ θα είμαστε και θα δούμε, μη δούμε δικαστικές διαμάχες για το συνένα. Έλα. Μάλιστα. Τόσο πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μας. Τι προκάλεσα πάλι, τι προκαλώ, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.